Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το Master Plan, το οποίο συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του West την επικεφαλής της ελάσσονας αντιπολίτευσης της περιφέρειας και του Συνδυασμού Ελπίδα, την κυρία Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Κυρία Ζεμπιλιάδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαγκρατσά. Να είστε καλά. Παρουσιάστηκε το Master Plan για την απολυνητοποίηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. 5 πυλώνες, 16 επενδύσεις, ο ρόλος της ΔΗ. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα. Καταρχήν, από τόσες συνεδριάσεις που κάνατε όλη αυτή την περίοδο, από τόσες παρεμβάσεις, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν ενταχθεί και οι προτάσεις της Περιφερειακής Αρχής Κασαπίδη, οι 15 της προηγούμενης μέρας, αλλά και καμία από αυτές που φωνάζατε όλοι. Τι γίνεται ακριβώς? Καταρχήν, όχι τόσες προτάσεις. Η Περιφερειακή Αρχή και το Περιφερειακό Συμβούλιο μία φορά συνεδρίασε, κύριε Βακράτσα, εκ των υστέρων, δηλαδή στις 2 Δεκεμβρίου. Ναι. Και ένα master plan που είχε κατατεθεί και είχε βγει δημόσια στις 9 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, ήταν μετά από 3 μήνες η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και ήρθε στο παραπέμπτο που πήγε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Η χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην ουσία ήταν η ώρα της αλήθειας. Εκεί έπεσαν οι μάσκες. Μάλιστα. Γιατί το τέλος ήταν προδιαγεγραμμένο. Καταρχήν ξεκίνησε με πρώτα απ' όλα την πρόχειρη απόφαση του Πρωθυπουργού να κλείσουν όλες οι λιγνητικές μονάδες το 23, που αποδείχθηκε ότι ήταν πρόχειρη γιατί δεν υπήρχε σχέδιο. Ήρθε μετά από ένα χρόνο ένα σχέδιο το οποίο ήταν εντελώς πρόχειρο. Εμείς το χαρακτηρίζαμε καταστροφικό όταν το ανακοινώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός μίλησε για αυτή την απόφαση του από τον ΟΗΕ τον Αύγουστο του 19. Ναι. Και το Master Plan παρουσιάστηκε στη Δυτική Μακεδονία τον Σεπτέμβριο του 2020. Μάλιστα. 9 Σεπτεμβρίου κιόλας. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο. Τόσο σχεδιασμένη ήταν η πρωθυπουργική απόφαση που έπαιζε στα ζάρια στην κυριολεξία την ζωή και το μέλλον μιας περιφέρειας. Από αυτό που είδατε χθες εσείς που παρουσιάστηκε, έχει θετικά και αρνητικά. Τι βλέπετε εσείς? Αυτό που παρουσιάστηκε ήταν αυτό που, για το οποίο το είχαμε πει εξ αρχής, μόλις το είδαμε, γιατί δεν άλλαξε κάτι. Ναι. Ήταν αυτό που είπαμε εξ αρχής. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι καταστροφικό για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Διότι περιλαμβάνει, στην ουσία λέει, υπάρχουν ψέματα μέσα. Ναι. Ως περιφέρεια δεν παίρνουμε 5 δις. Ως περιφέρεια παίρνουμε 334 εκατομμύρια, κύριε Βακράτη. Ο Πρωθυπουργός το είπε χθες, γι' αυτό. Το να λέει ο Πρωθυπουργός κάτι, δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να το παίρνουμε στα σοβαρά. 5 δισεκατομμύρια για τις δύο περιφέρειες. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό. Εμείς λέμε τι γράφει το Master Plan και ναι, υπάρχει γραπτός. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει το Master Plan. Το Master Plan λοιπόν για τα 5 δις θα κάνει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 3,5 δις το 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ πηγαίνει για φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ. Και εγώ ρωτώ, είναι τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ κάτι που έχει όφελος η Δυτική Μακεδονία? Μάλιστα. Όχι. Η ΔΕΗ είναι μια ιδιωτική εταιρεία και τα κέρδη της πάνε στους μετόχους της. Άρα, από το 1,6 δις που ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι 5 δις, αλλά τελικά είναι 3,5 δις, το 1,6 πάει για φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ. Το 1,2 δις είναι δάνεια, με κοινά εμπορικά δάνεια. Από αυτά τα κοινά δάνεια που δίνουν οι τράπεζες. Το λέει το Master Plan, δεν το λέω εγώ. Είναι λοιπόν τα εμπορικά δάνεια όφελος για τη Δυτική Μακεδονία? Προφανώς όχι. Μάλιστα. Άλλα 500 εκατομμύρια είναι τα ίδια κεφάλαια των ιδιωτών. Είναι τα ίδια κεφάλαια που βάζουν οι ιδιώτες αν βρεθούν επενδυτές, τυχόν επενδυτές, κάτι που έχει όφελος η Δυτική Μακεδονία. Όχι, αυτός που τα βάζει θα έχει το όφελος αν τα βάλει. Εσείς πώς θα αντιδράσετε τώρα με την έννοια, βλέποντας αυτό το σχέδιο που παρουσιάστηκε, αλλά και αυτό που λένε οι βουλευτές, ότι μπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές στις επιτροπές της Βουλής και στη Βουλή, αν παρέμβουνε, εσείς ποια θα είναι η δική σας αντίδραση? Και αν πιστεύετε ότι μπορεί οι ίδιοι βουλευτές στην πορεία να κάνουν κάποιες αλλαγές? Καταρχήν, και μόνο το γεγονός ότι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης ροκάνισε τον χρόνο
για να μην πάρει θέση εντός του χρόνου της διαβούλευσης που έληξε 10 Νοεμβρίου, ήταν για να μην φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση να αλλάξει αυτό το σχέδιο. Αν ήταν όμως και αν ήταν να τη φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, γιατί δεν το ψήφιζε αυτό που του έδωσε η κυβέρνηση και κατέθεσε άλλο σχέδιο. Αυτό λέει η κυρία. Η κυρία Κυριακίδου σε μια συνέντευξη σήμερα σε ένα ραδιόφωνο της Καστοριάς του Αντένες λέει ότι εμείς ρωτήθηκε γιατί καταψηφίσατε το ίδιο σχέδιο και εμείς βάλαμε, λέει, σε άλλα στοιχεία διεκδικούμε να συμπεριληφθούν οι 15 σημεία της εισήγησης Κασαπίδη. Μα δεν το καταψήφισαν, κύριε Βακρατσά. Δεν στήριξαν αυτό όμως. Καταθέσαν ένα άλλο δικό του σχέδιο. Όχι, δεν κατέθεσαν άλλο σχέδιο. 15 σημεία. Ψήφισαν το master plan ως έχει, ναι, ενώ δεν περιελάμβανε τα 15 σημεία που οι ίδιοι θεωρούσαν αδιαπραγμάτευτα. Μάλιστα. Και η ερώτηση είναι, αφού δεν τα περιείχε, γιατί το ψήφισαν? Η καθαρή θέση σε αυτή την περίπτωση είναι, πάρτε πίσω αυτό το σχέδιο, βάλτε μέσα αυτά τα 15 σημεία που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά, και ήταν σημαντικά γιατί καταρχήν άλλαζαν το χρόνο της απολιγνητοποίησης. Ωραία. Πήγαιναν μετά το 28. Έβαζαν θέματα που τα βάζουμε κι εμείς. Δηλαδή λέγανε ότι ας δημιουργηθούν πρώτα οι θέσεις εργασίας και μετά κλείστε τις μονάδες. Ναι. Ενώ λοιπόν λέγανε όλα αυτά, δεν καταψήφισαν το master plan που δεν τα περιελάμβανε. Έχουμε περιθώρια αλλαγών τώρα. Εγώ να πω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο πολίτης που μας βλέπει αυτή τη στιγμή λέει, θα λέει, μπορεί να αλλάξει κάτι. Στη Βουλή, σε οτιδήποτε, υπάρχει ελπίδα να αλλάξει κάτι. Βακρατσά, η περιφέρειά μας έχασε το κρίσιμο σημείο όπου μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση. Μάλιστα. Αν δεν ψηφιζόταν το master plan, δεν περνούσε αυτό, δεν πήγαινε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη εγκρίνει και δίνει χρήματα για εκείνα τα σχέδια που έχουν τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών, που εκφράζονται μέσα από τις περιφέρειες. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, ως γνωστό, απέρριψε αυτό το σχέδιο και πολύ καλά έκανε. Γιατί δεν δίνει τίποτε. Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με το που το ενέκρινε, με ελάχιστη πλειοψηφία φυσικά, γιατί εμείς το καταψηφίσαμε και η αντιπολίτευση συνολικά το καταψήφισε, έχασε αυτή τη χρυσή ευκαιρία να το αλλάξει και να το κάνει προς όφελος της περιφέρειας. Έτσι ώστε να περιλαμβάνει θέσεις εργασίας, γιατί αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα της περιφέρειας είναι η ανεργία. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται τίποτα από τα μεγάλα ζητήματα. Η ερήμωση της περιφέρειας, ότι χάνουμε χρήματα, χάνουμε το ΑΕΠ μας, ότι δεν είναι μέσα όλη η περιφέρεια, λείπουν οι δύο περιφερειακές ενότητες. Και αυτό το πράγμα το ψήφισε ο Περιφερειάρχης και η συμπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι αρνητικές συνέπειες για ποιες περιφερειακές ενότητες είναι τώρα? Βλέπουμε ότι είναι εκτός η Καστοριά και τα Γρεβενά. Δηλαδή είναι εκτός αυτή η διανομή. Είναι εκτός η διανομή, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Δεν μπήκαν. Πώς πρέπει να αντιδράσουν τώρα εκεί οι τοπικοί φορείς? Και βέβαια, κύριε Βακρατσά, αρνητικές είναι συνέπειες για όλη την περιφέρεια, έτσι. Αυτό το σχέδιο είναι τα φόπλακα για τη Δυτική Μακεδονία. Δεν είναι μόνο. Ακόμη χειρότερα, βέβαια, για τις δύο περιφερειακές ενότητες. Αλλά κυρίως για όλη την περιφέρεια. Για μας η Περιφερειακή Αρχή έκανε ένα μεγάλο λύσιμα. Στην ουσία, τι να πω, έχει απαξιώσει το ρόλο της αυτοδιοίκησης σε μια κρίσιμη στιγμή. Μπορούσε να σταματήσει αυτό το καταστροφικό σχέδιο και δεν το έκανε, γιατί επέμενε να είναι δέσμια στις κυβερνητικές της δεσμεύσεις, στις κομματικές της δεσμεύσεις, κυβερνητικές θα έλεγα εγώ, και ένας θεσμός δημοκρατίας κατέρευσε η σημασία του στο πιο κρίσιμο σημείο της ιστορίας της περιφέρειας. Εσείς πώς βλέπετε να αντιδρούν τώρα και οι τοπικοί φορείς των δύο νομών, Γρεβενών και Καστοριάς? Θα δούμε κάποια αντίδραση εκεί, γιατί τους είδαμε το προηγούμενο διάστημα, στέλνανε επιστολές κλπ. Καταρχήν, έχουμε ένα μεγάλο σταθμό μπροστά μας που είναι η συζήτηση στη Βουλή αυτού του νομοσχεδίου. Κατελάχιστον περιμένουμε από τους βουλευτές αυτής της περιφέρειας να μην ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό το master plan που θα έρθει για να γίνει νόμος πια του κράτους. Γιατί δεν δίνει λύση στα μεγάλα προβλήματα της περιφέρειας. Βάζουν μέσα στο σχέδιο αυτό, κύριε Βακρατσά, τα νησιά, την Κρήτη και τον Νότιο Αιγαίο, που ελάχιστα χάνουν από το ΑΕΠ τους, τίποτε δεν χάνουν, και αφήνουν εκτός τα Γρεβενά και την Καστοριά, και βέβαια δίνουν ψίχουλα στην Κοζάνη και στη Φλόρινα, που καταστρέφονται στην κυριολεξία. Οι βουλευτές λοιπόν είναι μπροστά σε μια μεγάλη απόφαση όταν θα έρθει αυτό την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή να συζητηθεί.
και στις επιτροπές. Οι δικοί μας οι βουλευτές πρέπει να το καταψηφίσουν. Να ψηφίσουν, να βάλουν μπροστά το τοπικό όφελος. Και επειδή δεν το έκανε ο Περιφερειάρχης, να έχουν αυτή την να επιβάλλουν αυτό το master plan να γυρίσει πίσω και να συμπεριλάβει ό,τι θεωρούμε διαπραγμάτευτο ως περιοχή. Ωραία. Τώρα να έρθω στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να κλείσουμε με αυτό. Θα το θέσετε το θέμα εκεί. Θα περιμένουμε και την παρέμβαση του Περιφερειάρχη τώρα, να δούμε πώς θα τη δράσει και η Περιφερειακή Αρχή Κασαπίδη και ο ίδιος ο κ. Κασαπίδης. Θα το θέσετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Πέμπτης. Βεβαίως θα το θέσουμε, κύριε Βακρατσά, γιατί κατελάχιστον οφείλει να απολογηθεί σε μια περιφέρεια που την κορόιδεψε. Πολύ αιχμηροί είστε πάντως. Είστε πολύ αιχμηροί. Μα είναι οι καταστάσεις που ζούμε δύσκολες και αυτό που το διακύβευμα είναι πολύ δύσκολο για να μην χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις. Εγώ πάντως και από ό,τι είδα και κάποια δημοσιεύματα αλλά και κάποιες φορές που ρωτήθηκε ο κύριος Περιφερειάρχης, δεν έδειξε ο ίδιος να το λέει ότι είχε βήμα-βήμα προς με την κυβέρνηση. Και όταν είχε ερωτηθεί, είπε ο κύριος Κασαπίδης, εγώ είμαι Περιφερειάρχης όλης Δυτικής Μακεδονίας, δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση. Αυτά, κύριε Βαγραφά, οφείλει ένας Περιφερειάρχης να τα αποδεικνύει στην πράξη. Εδώ εμείς έχουμε την εξής πράξη. Στις 23 Νοεμβρίου, ο κύριος Κασαπίδης, στη Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου Δίκης Μετάβασης, με πρόεδρο τον κύριο Μουσουρούλη, που έκλεισε το master plan, δεν έβαλε τα 15 σημεία. Και να πει, κοιτάξτε να δείτε, δεν θα κλείσει αν δεν βάλουμε αυτό. Μάλιστα. Πού τα έβαλε αυτά, τα έβαλε εδώ, στην Κοζάνη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λίγες μέρες μετά, στις 2 Δεκεμβρίου. Δεν τα έβαλε εκεί που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα, τα έβαλε εδώ σαν ένα φερετζέ για να κρύψει αυτόν τον εμπεγμό και αυτή τη σκηνοβασία που έκανε μεταξύ των κυβερνητικών του δεσμεύσεων και του καλού της περιφέρειας. Έπαιξε ένα παιχνίδι και τον ξεμπρόστιασε ο ίδιος ο κύριος Μουσουρούλης όταν μέσα στο περιφερειακό στις 2 Δεκεμβρίου είπε, μα κύριε Κασαπίδη, τώρα τα βάζετε. Αυτά τελείωσε η διαβούλευση στις 10 Νοεμβρίου, του είπε. Μάλιστα. 10 Νοεμβρίου έκλεισε διαβούλευση και δεν τα βάλατε, ήθελε να του πει. Ωραία, θα περιμένουμε την αντίδραση και της Περιφερειακής Αρχής τις επόμενες ημέρες. Τελευταίο ερώτημα, θεωρείτε για μία ακόμη φορά ότι έχουμε περιθώρια αλλαγών αν το θέλουν οι βουλευτές ή όχι? Πιστεύω ότι η σύσσωμη θέση των βουλευτών της Δυτικής Μακεδονίας να μην περάσει αυτό το master plan έτσι όπως είναι, μπορεί να έχει τα αποτελέσματά του. Μπορεί να σωθεί η τιμή του κοινοβουλευτισμού και της εκπροσώπησης των πολιτών σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο όπου παίζεται πια η τύχη μιας ολόκληρης περιφέρειας. Ελπίζουμε οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αντισταθμίσουν την μεγάλη απώλεια που είχαμε ως περιφέρεια εξαιτίας της τάσης του Περιφερειάρχη, της εκδοτικής τάσης θα έλεγα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΓΑΣ, κυρία Ζεμπιλιάδου. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις της Πέμπτης. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.